στην πόλη μας. Ψήφος που θα μας δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να ενώσουμε με επιτυχία όλους τους δημότες και να τους δείξουμε ότι θα πράξουν σωστά που θα μας εμπιστευτούν την Κυριακή. Ευχαριστούμε και πάλι που είστε παρόντες στη συγκέντρωση της νίκης. Μαζί μας είναι νέοι και παλιοί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Χαιρετίζω το Μιχάλη Παυλή! Το Στέλιο Μανολά! Τον Ηλία Ατματζίδη! Το Μιχάλη Συνιγδαλά! Το Γιώργο Καραφέσκο! Το Γιώργο Κεφαλίδη! Τον Νίκο Σεβαστόπουλο! Το Μιχάλη Βλάχο! Τον Κοσμά Πεσιρίδη! Το Στέφανο Καλιτέρογλου! Το Χρήστο Βασιλόπουλο! Το Σταύρο Λέτσα! Το Μιχάλη Καρούση! Το Τάκη Στυλιανόπουλο! Το Χρυσόστομο Μιχαηλίδη! Το Σταύρο Σταμάτη! Το Νίκο Νασιάδη! Το Στέλιο Σεραφίδη! Τον Ιβάν Ρουσεφ! Ο παράγοντας της ΑΕΚ, Νίκος Στράτος! Και ο Θωμάς Μαύρος ούτως ή άλλως είναι εδώ, είναι στο... Και τελευταίο άφησα μια μορφή πραγματικά, τον Κώστα Νεστορίδη! Μαζί μας και ο Γιώργος Κεφαλίδης. Καλό στο βήμα τον κύριο Βαγγέλη Παναγόπουλο. Δύο λεπτά να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ένα, ότι εγώ γεννήθηκα στα Φιλαδέλφια. Ψηφίζω στα Φιλαδέλφια, ψηφίζω. Μέχρι να πεθάνω στα Φιλαδέλφια θα ψηφίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Άλλο ένα χειροκρότημα για τον κύριο Νεστορίδη. Ήταν τόσο συγκινητικός. Θα μιλούν για μας. Αυτό και συνέβη. Η Ένωση Δημοτών είναι το αντικείμενο συζήτησης όλων των Δημοτών. Χάρη σε εσάς βέβαια, δεν τηρήσαμε την υπόσχεσή μας ότι αυτή ήταν η τελευταία μας ομιλία. Είναι η σημερινή ή η απόψινή. Υποδεχτείτε λοιπόν στο βήμα για τελευταία φορά με την ιδιότητα του υποψηφίου, γιατί από την Κυριακή το βράδυ θα είναι δήμαρχος της πόλης, το Λίσανδρο Γιουργαμπλή. Thank you.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Αν και είναι... Ωπα, έχουμε για ατυχήματα. Αν και είναι η τελευταία ομιλία και ίσως έπρεπε να αισθάνομαι ακόμα καλύτερα, είναι σαν την πρώτη φορά και ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δύσκολο το κάνετε εσείς με την παρουσία σας. Είναι εδώ η οικογένειά μου, φίλοι μου, παλιοί μου συμπαίκτες, γείτονές μου και άνθρωποι που αγάπησα σε όλη αυτή τη διαδρομή μου, σε αυτά τα χρόνια που ζω στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί ζω από την πρώτη στιγμή. Εδώ γεννήθηκα. Συμπολίτησες και συμπολίτες. Και φίλοι, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη μάχη που δώσαμε την περασμένη Κυριακή. Μια μάχη ιδεών και αντιλήψεων, πέρα από κόμματα και συμφέροντα. Έναν αγώνα ωραίο, καθαρό, που μας έχει φέρει ένα βήμα πριν τη μεγάλη αλλαγή στον Δήμο μας. Σας ευχαριστώ όλους, εσάς που μας ψηφίσατε και αυτούς που προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν το συνδυασμό που επιθυμούσα. Η συμμετοχή σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας καθορίζει την πορεία μας στο αύριο. Γι' αυτό πρέπει να είναι μαζική, μαχητική και αδιαπραγμάτευτη. Είχαμε την ευκαιρία στη διάρκεια αυτής της σύντομης αλλά μεστής προεκλογικής περίοδου να αναλύσουμε βήμα προς βήμα, σημείο προς σημείο το πρόγραμμά μας. Το τυπώσαμε και μοιράστηκε σε όλο το Δήμο. Το γνωρίζετε. Και στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής το εμπιστευτήκατε. Δεν θα σας απογοητεύσω. Δεν θα σας απογοητεύσουμε. Ιδρύσαμε την Ένωση Δημοτών στο παραπέντε της εκλογικής περίοδου. Στελεχώθηκε από έμπειρα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπλουτίστηκε με νέους δυναμικούς, με όρεξη για προσφορά, που για πρώτη φορά δοκιμάζονται στα δημόσια πράγματα. Και βέβαια, θα με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι, αλλά επειδή είναι εκτός συναγωνισμού, ποιος δεν θα ήθελε μπροστάρι και με διάθεση προσφοράς τον Θωμά το Μαύρο. Αυτό το σύμβολο του εφαγωνίζεστε. Διακηρύξαμε και διακήρυξα από την πρώτη στιγμή ότι η Ένωση Δημοτών είναι μια παράταξη ανεξάρτητη από κόμματα και συμφέροντα. Και έτσι θα παραμείνει. Στηρίζεται στους ανθρώπους της που έχουν ο καθένας το διαφορετικό δημοκρατικό πολιτικό του πιστεύω. Αλλά όλοι μαζί ενωμένοι για το καλό του Δήμου και το συμφέρον των Δημοτών. Του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Γιατί έτσι θα ονομαστεί από την Δευτέρα, γιατί έτσι θα μας θυμίζει τις αλυσμόνιδες πατρίδες. Αυτός λοιπόν ο ανεξάρτητος συνδυασμός, η Ένωση Δημοτών, έρχεται.
και προκειμένου να ανακοπεί η πορεία του, διαδίδονται διάφορα ψέματα με ανυπόστατη φημολογία για να το πετύχουν. Τι να πετύχουν? Δεν μπορούν τίποτα. Το ήθος και η οντιμότητά μου δεν έχουν σχέση και δεν μου επιτρέπουν να σκέφτονται το παραμικρό για μένα και το συνδυασμό μου. Δεν έχουμε καμία σχέση με κατάλοιπα του παρελθόντος. Η φράση είναι γνωστή. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η λάσπη δεν μας αγγίζει. Γνωριζόμαστε και κοιταζόμαστε στα μάτια. Έτσι θα κοιταζόμαστε και αύριο. Διάχυτος είναι ο φόβος τους. Ότι η πρωτοβουλία πια θα την έχουν οι δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας. Και όχι τα κλειστά γραφεία με απρόσιτους άρχοντες και κομματικά συμφέροντα. Και κατευθυνόμενες ηγεσίες. Ό,τι έχουμε πει θα αρχίσει άμεσα να υλοποιείται. Από την πρώτη μέρα η εντολή μου είναι, αν μου επιτρέπετε, σηκώστε τα μανίκια και με τα μούτρα στη δουλειά. Για τους ανήμπορους και αδύναμους και μη έχοντες συμπολίτες μας. Σε αυτούς ο Δήμος θα προσφέρει τη φροντίδα του από την πρώτη στιγμή. Για τα σχολεία και τους μαθητές, άμεση κατασκευή του πρώτου δημοτικού, του Σπαθάρη. Να τελειώσει επιτέλους η ταλαιπωρία των γονιών και των μαθητών. Άμεση κατασκευή στην περιοχή του Εσπέρου, του τρίτου γυμνασίου και του τρίτου λυκείου. Για τους παιδικούς σταθμούς, για όσους έχουν ανάγκη υγειονομικής περίθαλψης, για τη μέρημνα της τρίτης ηλικίας, για καθαρή πεντακάθαρη πόλη, για μια πόλη φωτισμένη σε κάθε της γωνιά, για ένα άλσος στολίδι, για προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα κάνουν τον Δήμο μας πόλο έλξης, για αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές, για προγράμματα κατά της ανεργίας και τόνωση της επιχειρηματικότητας, για μια ακόμη σειρά ενεργειών που αναφέρονται στο πρόγραμμά μας. Βρίσκεται ήδη στα χέρια σας. Φίλες και φίλοι, τρεις μέρες από σήμερα καλείστε να αποφασίσετε για το αύριο της πόλης, για το αύριο των παιδιών μας. Πυκνώστε τις τάξεις της Ένωσης Δημοτών. Σηκώστε και τους φίλους που την περασμένη Κυριακή καθόταν στον καναπέ. Η προσέλευση πρέπει να είναι μαζική. Η συμμετοχή είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας και κάθε ενός ξεχωριστά, έως τη στιγμή που οι κάλπες θα κλείσουν. Φιλαδελφιώτες και φιλαδελφιώτισσες, χαλκιδονιώτες και χαλκιδονιώτισσες, ενωμένοι πρέπει να δώσουμε στην Ένωση Δημοτών τη δύναμη που χρειάζεται για να αλλάξει την πόλη.
Έχω την θέληση και την απόφαση να κάνω το όνειρό μου, το όνειρό μας πραγματικότητα. Την πόλη μας, την πιο καθαρή, την πιο φωτεινή, την πιο πολιτισμένη του Λεκανοπεδίου. Και στη μέση, και αυτό είναι απόφασή μας, αμετάκλητη, θα δεσπόζει το κόσμημα της πόλης. Η Αγία Σοφιά. Το γήπεδό μας, το γήπεδο της ΑΕΚ, και όχι μόνο γιατί είμαστε ΑΕΚτζίδες, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι εκτός από όνειρο πολλών συμπολιτών μας, το γήπεδο θα είναι πηγή ανάπτυξης. Σεβασμός στο άλσος, ούτε ένα κομμένο δέντρο. Ό,τι έχει πει ο πρόεδρος μας όταν ήρθε και μας ενημέρωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κατασκευή του γηπέδου θα προστατεύσει το άλσος. Αθλητισμός και περιβάλλον πάνε μαζί. Το γήπεδο της ΑΕΚ θα είναι αιτία για κάλυψη χιλιάδων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και την ολοκλήρωσή του. Θα ξαναζωντανέψει τη Νέα Φιλαδέλφεια και θα δώσει την παλιά κυριακάτικη χαρά. Πάμε στο γήπεδο! Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτες, τα ψέματα τελείωσαν. Ο Δήμος δεν γυρίζει πίσω. Από τη Δευτέρα όλοι μαζί θα σηκώσουμε ψηλά, θα το σηκώσουμε ψηλά, εκεί που του αξίζει. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά από καρδιάς. Σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω, πάμε μαζί για την αναγέννηση του Δήμου μας. Με Δημοτική Αρχή την Ένωση Δημοτών. Ο Δήμος θα έρθει στα χέρια των Δημοτών, στα δικά σας χέρια. Σας χαιρετώ όχι για τελευταία φορά, σας ευχαριστώ πάλι την Κυριακή όλοι μαζί να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ευχαριστώ πολύ. Σελίδα στο Δήμο μας. Στις 25 Μαΐου όλοι μαζί με την Ένωση Δημοτικών.